Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο στο μεγάλο κανάλι. Τι μου κάνετε, τι νέα! Βρισκόμαστε αυτή τη φορά στο γραφείο μου. Βεβαίως, αυτό εδώ είναι το γραφείο μου. Αν μπορείτε να αναγνωρίσετε και την ταπετσαρία πίσω, είναι το γραφείο που κάνουμε και τα how to. Όλα τα how to, τα beauty και τα make-up και τα αυτά. Τα κάνουμε εδώ. Αλλάζει το φως. Μπορεί να βγαίνει αλλιώς. Σε πειράζει. Σε πειράζει. Και βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο challenge. Γιατί είναι μια πάρα πολύ πιεστική περίοδος αυτή για μένα. Είναι πολλά τα γυρίσματα. Είναι πολύ μεγάλος όγκος δουλειάς. Τρέχουμε δεξιά και αριστερά από εδώ και από εκεί. Έχουμε δουλειές. Έχουμε τα παιδιά. Οπότε σκέφτηκα το εξής. Θα κάνουμε ένα challenge. Γιατί αυτή η εβδομάδα θα περάσει με takeaway. Θα περάσει με φαγητό απ' έξω. Και επειδή δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω και για τα παιδιά μου και για μένα και για τον Θοδωρή, γιατί ξέρετε, ο καθένας τρώει τα δικά του. Για τα παιδιά μαγειρεύω σίγουρα, έτσι κι αλλιώς. Και από εκεί και πέρα έχω πει και στο Θοδωρή. Ακόμα να σου πω, αυτή η περίοδος είναι πάρα πολύ πιεσμένη για μένα. Πάμε να δούμε όμως, μπορούμε να φάμε takeaway υγιεινό, νόστιμο, όχι πολύ επιβαρημένο. Θα προσπαθήσω λοιπόν να φέρω εις πέρας αυτό το challenge. Ποιο είναι το challenge? Να φάω φαγητό απ' έξω όλη αυτή την εβδομάδα, αλλά πρώτον να μην ανέβει ούτε ένα γραμμάριο ζυγαριά μου. Δεν μπορεί, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ελευθερά, κατέβα όσο θες. Δεύτερον, να φάμε υγιεινά. Ωραία. Θα προσπαθήσουμε. Δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρουμε. Νομίζω όμως ότι υπάρχει εκεί έξω αυτή η πιθανότητα. Ε, τι λες. Για πάμε να δούμε λοιπόν το βίντεο. Τρώω από delivery για μία ολόκληρη εβδομάδα. Τι αποτέλεσμα θα έχει. Εσύ, μέχρι να βρω εγώ τι θα παραγγείλω, το μεσημέρι αυτό της Δευτέρας, μπορείς να κάνεις αυτά που ξέρεις να κάνεις. Subscribe, like, comment, τη βιντεάκια θέλετε, τέτοια. Άντε, άντε. Και έλα να φάμε, ελπίζω να πεινάς. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτό το μεσημέρι Δευτέρας. Η ώρα είναι 3 και 5. Σας δείχνω την ώρα, αλλά όχι τη φωτογραφία, γιατί είναι λίγο τα παιδιά μου. Το Θοδωρή δείτε τον, δεν πειράζει, τον ξέρετε. Και θα πάω να παραγγείλω τώρα λίγο από το e-food. Κοίτα τώρα, το e-food είναι μέσα στην κατηγορία υγεία. Έξυπνο, πολύ καλή επιλογή. Και θα παραγγείλω εδώ στο γραφείο. Γεια σου Σύση, λέει πίνασες, μου μιλάει. Λοιπόν, και έχω βάλει τη διεύθυνση που είναι το γραφείο μου, οκ. Okay. Εσύ τι θα φας? Χούμους θέλω. Χούμους θες? Πολύ ωραία ιδέα είναι το χούμους που είπε το αγόρι μου, για να δούμε, έχει χούμους όμως. Λοιπόν, θα πάω να βάλω στο φίλτρο, έχει χούμους να βάλω. Α, έχει φαλάφελ. Καλά, το τι φαλάφελ και χούμους είχα φάει στο Ισραήλ. Ελπίζω να το έχετε δει αυτό το vlog. Ήταν από τους αγαπημένους μου προορισμούς. Λοιπόν, άρα θα βάλω φαλάφελ και θα μου βγάλει αυτά τα μαγαζιά. Μ' αρέσει που το πάμε έτσι. Χούμους. Ανατολίτικη κουζίνα λοιπόν. Τι λες, συμφωνείς? Πάμε. Βρήκα μαγαζί. Και θα παραγγείλω χούμους, θα παραγγείλω ταμπουλέ και έχει και Mediterranean φαλάφελ. Για να πάρουμε αυτά και βλέπουμε. Τι λες. Τέλεια λοιπόν, ήρθε. Για να δούμε. Ο ταμπουλές. Αχ, τέλεια μυρίζει. Χούμους. Εντάξει, τρελαίνομαι για χούμους. Δεν ξέρω για εσάς. Χούμους. Εδώ είναι. Αράβικη πίτα φαλάφελ που πήραμε. Έχει και πατζαράκι και αγκουράκι. Και μας έχουν βάλει μέσα και πιτούλες. Ωραία πίνα. Τέλειο. Και το χούμους τι λέει? Πολύ ωραίο. Φαντανόστιμο. Και να δοκιμάσουμε και το σοκετσάκι. Ο Τζόνι ο Ντέπ τι σου λέει? Πεινάς, σοκετσάκι? Λοιπόν, νομίζω είναι πάρα πολύ καλή η επιλογή μας για μεσημέρι Δευτέρας. Και αυτά θα φάμε τώρα που είμαστε στο γραφείο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και κάπως έχει βραδιάσει και κάπως έχει κρύο και κάπως έχω χουχουλιάσει στον καναπέ. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη εβδομάδα είμαι και σχετικά μόνη μου, δηλαδή κυρίως μόνη μου, γιατί την Παρασκευή ξεκινάει το αγόρι μου στο 47-11 και έχει πάρα πολλές πρόβες και κάπου πάω, κάπου δεν πάω. Κάπου ξαναπάω, κάπου ξανά δεν πάω. Οπότε περνάω πολύ χρόνο μόνη μου με Netflix, με σειρές. Τι να φάμε σήμερα, κάτσε. Να φάμε απόψε μάλλον. Τι λες για μια ομελετίτσα? Τι φάγαμε και τα φαλάφελ. Λοιπόν, βλέπω εδώ ομελέτα φούρνου. Αυγά, ζαμπόν, πράσινη πιπεριά, μανιτάρια και μοτσαρέλα. Πολύ καλό ακούγεται. Μου λέει ο πεινασμένος στην αναμονή δεν τη φοβάται. Ισχύει. Σε 25 λεπτά στην πόρτα μου. Τι να δούμε στο Netflix? Για πείτε καμιά καλή σειρά. Γράψτε καμιά καλή σειρά, πείτε. Όλα τα έχω δει νομίζω. Ήρθε.
Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ τρίτη μεσημέρι και αυτή τη φορά, επειδή η μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη, έχω παραγγείλει από το σπίτι, έχω πάρει μαζί μου αυτό εδώ το κουτάκι που λέει και καλή μας όρεξη. Βεβαίως, γιατί είναι μια μέρα τρελή, δεν θα είμαι σχεδόν καθόλου σπίτι μου σήμερα. Οπότε τρέχοντας δεξιά-αριστερά, μέσα στο αυτοκίνητο θα φάω, που μου συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, και διάλεξα να παραγγείλω ακριβώς για να μπορώ να το έχω μαζί μου στο αμάξι. Σαντουιτσάκι, ωραίο, σε πιτούλα με σολομό. Το έχω κόψει και σε τρία κομμάτια. 1, 2, 3. Για να μπορέσω να το χωρίσω και μέσα στη μέρα μου, να μην το φάω όλο μαζί άμα δεν χρειαστεί. Έχει σολομό, έχει αυγό, μαρούλι, καρότο, πεντανόστιμο και μυρίζει τέλεια. Αχ, αυτό θα φάμε για μεσημέρι. Είμαι έξω από το σχολείο των παιδιών μου και έχω ραντεβού με τη δασκάλα. Εσύ, θα φάμε πρώτα κάτι και πάμε μετά. Ωραιότητα. Αυτά για σήμερα. Και ενώ συνεχίζεται αυτός ο μαραθώνιος αυτής της εβδομάδας, που δεν θα στο κρύψω, δεν περνάω άσχημα. Για πες, τι θα φάμε σήμερα το βράδυ? Τι θα φάμε αυτή την Τετάρτη βράδυ? Κάτι ελαφρύ. Η αλήθεια είναι ότι δεν πεινάμε πάρα πολύ και ότι είναι και βράδυ. Ξέρεις τι θέλω? Σαλάτα θέλω. Λοιπόν, αυτό θα κάνω. Κάτσε να πάω να βάλω σαλάτα. Έχει εδώ κάτω, λέει, φίλτρα, οπότε θα βάλω σαλάτα. Θα διαλέξω μία scissors. Scissors. Δίκη, καλάθι, τέλεια. Σε 15 λεπτά στην πόρτα μου. Η σαλατούλα μας. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Πρέπει να κάνουμε ένα ειδικό βίντεο για το πώς ανοίγουμε τις σακούλες delivery. Γιατί κάνετε αυτούς τους κόμπους που δεν μπορούμε να ξελίσουμε και που θέλει... Δεν θέλω να σκίζω τις σακούλες εγώ. Γιάμι, γιάμι. Να ξέρετε ότι το εκτιμώ απεριόριστα και πιστεύω πάρα πολλοί κόσμος όταν βάζετε τη σως στο πλάι. Πρώτον, γιατί μπορεί να μην θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη σως. Δεύτερον, γιατί μπορεί να θέλω να χρησιμοποιήσω λιγότερη. Και τρίτον, γιατί μένουνε φρέσκα τα λαχανικά. Ενώ άμα τη βάλεις εσύ τη σως και μου ήρθε εμένα έτοιμη, θα έχει ποτίσει μέχρι να μου ήρθει, ρε παιδιά. Και τώρα θα σας δείξω το κόλπο μου για να πάει η σως σε όλη τη σαλάτα. Δεν θα τη βάλουμε όλη. Λοιπόν, τη βάζουμε έτσι λίγο από πάνω, τη μισή. Ωραία. Δεν χρειαζόμαστε τόση σως. Και προσέξτε τώρα πως, επειδή στην αρχή πηγαίνει πάνω η σως, τι μπορούμε να κάνουμε? Κλείνουμε το καβάκι. Το κάνεις αυτό. Και αρχίζουμε τα τα. Και έχει πάει παντού. Καλό. Μπράβο μου. Τέλεια. Γεια σας και πάλι από αυτό το πολύ ωραίο καναπέ, τον οποίο πάλι θα χουχουλιάσω τρώγοντας μόνη μου, βλέποντας σειρές. Ποια είμαι, η Bridget Jones? Σήμερα λέω να πάρω μπέργκερ σε αυτό το challenge. Θα πάρω αυτό. Είναι μπέργκερ ψιλο-vegetarian, δηλαδή εντελώς vegetarian από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι ψωμάκι μπέργκερ ολικής. Μπιφτέκι vegan. Vegan. Ποιο είναι το σωστό? Όχι, δεν θέλω να το μάθω. Θέλω να το φάω. Με κοινόα, ταχύνη και ρεβίθια. Πολύ ωραίο ακούγεται. Ψητή ντομάτα, beet chutney, απατζάρι, grilled corn. Ψητό καλαμποκάκι. Θα βάλω και γουακαμόλε. Σ' αρέσει το αβοκάντο? Τραλαίνομαι για αβοκάντο. Τέλειο. Το περιμένουμε. Ποιος ήρθε? Γουτσουγουτσουγουτσουγου. Το μπέργκερ μας. Καλά. Μιλάμε για τέρας. Δεν τρώγεται αυτό όλο. Και σίγουρα δεν τρώγεται βράδυ. Αλλά μπορούμε να φάμε το μισό. Ή μπορείς να το κάνεις και share, άμα θες. Με το άλλο σου μισό, αν εσύ δεν είσαι μόνη σου. Ή με την κολλητή σου, ξέρω εγώ. Καλά, αυτό το μπιφτέκι το vegan τα σπάει, ε. Θα δούμε και το καλαμποκάκι. Τέλειο.
Τι να δούμε σήμερα, λες. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συγγνώμη, παιδιά, να κάνω ένα γυρισματάκι, μου επιτρέπετε λίγο. Γιατί έχω μία δέσμευση στο κοινό μου. Έχω μία δέσμευση να δείχνω όλη τη βδομάδα τι τρώω. Εδώ είμαστε λοιπόν Παρασκευή, ετοιμαζόμαστε για τη σύσκεψη. Τελείωσε, ορίστε το βίντεο και μονταρισμένο αυτό το βίντεο, γιατί είναι τόσο τσακάλιο Φώτης. Και τι παρήγγειλα από το. Να σα δείξω λίγο και τι. Εδώ την πολύ ωραία ομάδα. Γεια σας, παιδιά! Γεια σας! Γεια σας, Σύση! Καλή Παρασκευή! Αυτό, ωραίο πλάνο αυτό, σαν γερανός! Λοιπόν, και μόλις έχει έρθει το φαγητό μου εδώ, συμβουλεύτηκα εδώ τον Κωνσταντίνο που είναι και bodybuilder και μου είπε τι να φάω, έτσι, για να είναι υγιεινό το γεύμα μου. Συγγνώμη κιόλας, παιδιά, που σταματάω τη σύσκεψη, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά λοιπόν, να το συζητάς. Απλά θέλω λίγο να δείξω τι θα φάω, τίποτα άλλο. Ήρθε να. Θα συνεχίσουμε αμέσως, σε ένα λεπτάκι, σε ένα λεπτάκι. Τι θα φας, θα φας. Κάω από περιέργεια. Βεβαίως. Τόνο σαλάτα. Τόνο σαλάτα. Με ρεβίθια. Όχι, κρουτών. Είναι πεντανόστιμη και είναι πολύ υγιεινή. Έχει μέσα και λίγο λαδάκι, θα βάλω και λεμόνι, να βάλω λεμόνι στον τίτλο. Να βάλω, ναι. Ορίστε, θα βάλω και λεμόνι. Πάρα πολύ ωραία. Ένα λεμόνι θα βάλω. Λοιπόν, τι λέγαμε, ποιον έχουμε καλεσμένο το Σάββατο να πούμε, να προωθήσω ή να το κρατήσω μυστικό. Από τώρα. Όχι, κράτησε το μισό. Μια μέρα πριν. Θα κάνει μπαμ. Θα κάνει μπαμ. Για χάρη να σε δούμε τι ώρα που τον χρόνο. Ωραία, λοιπόν. Και άλλη που πιάνε, μεγάλη, όχι αυτή τη μικρούλα. Να σε ταΐσω εγώ. Σύση, είναι υγιεινό, φάει πολύ. Δεν πήρε τόνο. Πήρε, παιδιά, ναι, μου κόσμο θα πάρει πια. Στην ψυχούλα της πήγε. Ωχο. Α, ναι, Φώτη, καλή τύχη. Καλά. Τι είναι αυτό, παιδί μου. Ήκτο, λίγο ήκτο. Ζηλεύεις, θες και εσύ. Ναι, θέλω, μου αρέσει ο τόνος πάρα πολύ. Ο τόνος είναι πολύ υγιεινό, να ξέρεις. Θα το φάω όλο, λοιπόν. Κλείνω γιατί πρέπει να συνεχίσουμε τη σύσκεψη. Κάπως έτσι λοιπόν περάσαμε μαζί και αυτή την εβδομάδα. Είδατε πως μπορούμε να φάμε υγιεινά. Ναι, υπάρχει και αυτή η πλευρά. Γιατί έχει αλλάξει η εποχή. Η εποχή του delivery δεν είναι πια μια εποχή που σε κάνει πιο βούζα. Είναι μια εποχή που μπορεί να σε πάει μπροστά. Μπορείς να προσέξεις, μπορείς να κάνεις διατροφή, μπορείς να κάνεις δίαιτα. Μπορείς να είσαι υγιής και γερός. Βεβαίως. Ήταν ένα challenge που με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα και οφείλω να ομολογήσω ότι και εμένα με ξάφνιασε. Βρήκα πάρα πολλά φαγητά μέσα σε αυτό το challenge που δεν περίμενα να βρω. Πολύ ωραίες σαλατούλες, πολύ ωραίες επιλογές, υγιεινές επιλογές. Και ναι, αυτή τη βδομάδα δεν ανέβηκε η ζυγαριά μου. Και αφού κάπου θα τελείωσε και αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε όλα αυτά που ξέρετε να κάνετε. Subscribe και like και comment και πείτε τι άλλο θέλετε να κάνω πια σε αυτό το κανάλι, σε αυτό το μεγάλο κανάλι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε ακόμα ένα βίντεο και τα λέμε αύριο το πρωί στο Open TV. Like you.